δουλειά που τους αναλογεί ούτε στα προσόντα τους ούτε στο πτυχίο που έχουν. Τώρα, στη Νέα Δημοκρατία κορυφώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ στελεχών της παράταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά Φαΐλου Κρανιδιώτη, κάνοντας λόγο για όψιμο νεοδημοκράτη που προκαλεί διχασμό αντίσύνθεση στο κόμμα. Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, εξαπολύοντας και αυτός φοδρή επίθεση εναντίον του Φαΐλου Κρανιδιώτη. Με τοπική επίθεση κατά του Φαΐλου Κρανιδιώτη, που κατά πολλούς φέρεται να είναι άτυπο σύμβουλο του Αντώνη Σαμαρά, εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντάς τον όψιμο αγωνιστή του κόμματος. Αφορμή η δηλώση του κυρίου Κρανιδιώτη ότι οι φιλελεύθεροι αποτελούν μειοψηφία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Όσο αντιλαμβάνομαι, έχει ενταχθεί πάρα πολύ πρόσφατα στην Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνω ότι έχει δώσει αγώνες για τον Τσαλάν, για τον Αραφάτ, αλλά για τη Νέα Δημοκρατία, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει δώσει κανέναν αγώνα. Άρα να μιλάει για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας ένας όψιμος νεοδημοκράτης και να κάνει έτσι υποδείξεις εκλεγμένους βουλευτές που έχουν δώσει πραγματικούς αγώνες για την Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι είναι και ο λίγο άκομψο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι δεν μπορεί ο κ. Κρανιδιώτης να κάνει υποδείξεις σε εκλεγμένους βουλευτές, ενώ ρωτήθηκε αν ο κ. Κρανιδιώτης θα ενταχθεί στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Ναι, θα πολιτευτεί πάντως. Θα είστε στις ίδιες λίστες. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ σας είπα την προσωπική μου άποψη. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ο πολιτικός διάλογος ο οποίος αναπτύσσεται εντός της Νέας Δημοκρατίας να γίνεται πάνω απ' όλα με όρους κομψότητος και ευπρέπειας. Υπάρχουν τα θεσμικά όργανα, τα στελέχη της παράταξης, οι άνθρωποι που έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο και θέση, είτε είναι κομματικοί είτε είναι πολιτικοί, οι οποίοι εκφράζονται. Και υπάρχουν και κάποιοι που σχολιάζουν την πολιτική πραγματικότητα. Τον κύριο Κρανιδιώτη το θυμάμαι ως υπερασπιστή διαφόρων κινημάτων. Τώρα ο ίδιος περιφέρεται ως στενός φίλος του Αντώνη Σαμαρά, αν αυτό αποτελεί θέση. Για μένα πάντως δεν αποτελεί θέση. Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα. Το να είσαι λίγο ή περισσότερο φιλελεύθερος δεν υπάρχει. Ή είσαι φιλελεύθερος ή δεν είσαι. Άμεσταν η απάντηση του Φαΐλου Κρανιδιώτη μέσω γνωστής ιστοσελίδας. Το ποια είναι η πλειοψηφία της λαϊκής πατριωτικής μας βάσης το απέδειξε 29 Νοεμβρίου του 2009 και η συντριπτική νίκη του Αντώνη Σαμαρά. Τους βουλευτές έχει δικαίωμα να τους κρίνει οποιοδήποτε, οποτεδήποτε και για οτιδήποτε. Πρωτίστως δε οι απλοί πολίτες που τους εκλέγουν, όπως εγώ, ο τελευταίος από τις 800.000. Αγωνιστικές κινητοποιήσεις στο Κολωνάκι, τη Μύκονο και την Αράχοβα δεν έχω κάνει. Τα τιμολόγια μου είναι πληρωμένα στην ώρα τους. Τις τιμές της αγοράς τις γνωρίζω και δεν είμαι πορφυρογέννητος. Δεν παρέλαβα από τον πατέρα μου κανένα πολιτικό τιμάριο, μόνο το παράδειγμά του. Επίσημα πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν σχολιάζει την κόντρα ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Φαΐλο Κρανιδιώτη. Σύνδεση με Γιάννη Τζούνο και Χρήστο Κούτρα. Γιάννη, να ξεκινήσουμε από εσένα. Φαίνεται ότι τα αίματα έχουν ανάψει στη Νέα Δημοκρατία και είναι προφανές ότι εδώ δεν μιλάμε για μια προσωπική σύγκρουση του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Βαρβιτσιώτη με τον κύριο Κρανιδιώτη, αλλά τη σύγκρουση δύο τελείως διαφορετικών αντιλήψεων μέσα στο κόμμα. Έτσι είναι, Σία. Η κόντρα στο εσωκομματικό πεδίο άρχισε να φαίνεται εντονότερα στη διάρκεια των διαβουλεύσεων για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας και κορυφώθηκε ουσιαστικά με τη διαγραφή μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα και όχι από το κόμμα του κυρίου Πάνου Καμένου. Κάτι που δεν έγινε στην περίπτωση του κυρίου Σωτήρη Χατζηγάκη όταν μίλησε για ακροδεξιά στα γονίδια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η κίνηση έκανε πολλούς να μιλήσουν για δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάμεσα στα στελέχη. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, λοιπόν, έχουν πάρει ανοιχτά θέση μάχης, από τη μία οι εκφραστές της λεγόμενης λαϊκής δεξιάς και από την άλλη όσοι χαρακτηρίζονται μετριοπαθείς φιλελεύθεροι. Αυτές είναι σία ουσιαστικά και οι δύο τάσεις που συγκρίνονται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι αυτή η διαμάχη, αν συνεχιστεί, ενδέχεται να επηρεάσει τη συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, τι εκτιμήσεις γίνονται, Γιάννη? Κοίταξε, είναι σημαντικό να σου πω ότι επίσημα η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει θέση και ούτε πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Και οι λόγοι είναι προφανείς. Κανείς δεν επιθυμεί αυτή τη στιγμή εσωκομματική κόντρα σε εξέλιξη, σε μια τότε τόσο κρίσιμη περίοδο για τη χώρα. Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι στέλεχος της Συγκρού μας έλεγε πριν από λίγο ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η σταθερή πορεία της χώρας μέχρι την ομαλή προσφυγή στις κάλπες. Μάλιστα. Τώρα, Χρήστο, να έρθουμε στο εσωκομματικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Παπανδρέου είχε σήμερα επαφές με κορυφαία στελέχη του κινήματος. Είδε τον κύριο Ρέπα, τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Λοβέρδο, τον κύριο Διαμαντοπούλου, τον κύριο Σκανδαλίδη και τον κύριο Παπουτσί. Γιατί αυτές οι συναντήσεις?
Γιατί είναι προφανές ότι η συζήτηση για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ ξεκίνησαν. Να σου πω επίσης ότι αύριο θα συναντήσει τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον κύριο Παπαϊωάννου και τον κύριο Παπακοσταντίνου. Τη Δευτέρα τον κύριο Πάγκαρα, τον κύριο Κακλαμάνη, τον κύριο Ευθυμίου και τον κύριο Καστανίδη και οι συναντήσεις θα συνεχιστούν. Αυτά που έχουμε μάθει ως ώρας είναι ότι γίνεται μια ειλικρινή συζήτηση, τοποθετούνται για όλα τα θέματα. Έως ώρας ο κύριος Παπανδρέου δεν έχει πει τι θα κάνει, δεν έχει αποφασίσει, δεν έχει διαμηνήσει σε αυτός που συναντά το τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει. Πάντως είναι δεδομένο ότι συζητήσεις για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ ξεκίνησαν. Είναι χρονικά, φαίνεται ότι όποια διαδικασία θα ξεκινήσει θα γίνει μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και την εκταμείευση της έκτης δόσης. Σε συνεργάτες του ο τέος Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι τον ενδιαφέρει να στηριχτεί η κυβέρνηση Παπαδήμου, να είναι ομαλή η κατάσταση στην κυβέρνηση και για να είναι ομαλή η κατάσταση στην κυβέρνηση θα πρέπει να είναι και ομαλή η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχουν ταμπού στην παρούσα φάση. Υπάρχει και μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει αν πάμε σε εκλογή νέου αρχηγού, αλλά και με το ποιο πρόγραμμα και με τι ιδεολογικό περίβλημα θα πάει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, δηλαδή πώς θα επανατοποθετηθεί στην κοινωνία. Θα ανοίξει μια συζήτηση, να δούμε. Απλώς να υπενθυμίσω ότι το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ προβλέπει εκλογή Προέδρου από τη βάση. Δηλαδή, κάλπες. Με κάλπες. Όντως. Πολλοί εκτιμούν ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία και αυτό που έχει συμβεί με το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται και δημοσκοπικά, είναι πολύ δύσκολο στην παρούσα χρονική συγκυρία να στηθούν κάλπες. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο κ. Παπανδρέου θα προχωρήσει με βάση το καταστατικό. Σίγουρα θα περιμένουμε ένα συνέδριο. Οι διαδικασίες φαίνεται ότι θα ξεκινήσουν εντός του Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο, και σαν Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Τζούνο.